άποψή σας για τα μελλοντικά πολιτικά πράγματα. Σας ρωτάνε όλοι αν θα μπαίνατε σε μια κυβέρνηση της ευρύτερης αριστεράς, μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και τυχόν άλλες αριστερές δυνάμεις. Διαβάζω από τη σημερινή ομιλία σας. Το ΚΚΕ όπως είναι τα πράγματα σήμερα δεν δέχεται να γίνει μέρος, τμήμα αυτής της πολιτικής εξουσίας, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, όργανο της εξουσίας που εκμεταλλεύεται το λαό με όποιους και αν έχει διαχειριστές, σοβαρούς αστούς πολιτικούς ή σαλτιμπάγκους και λαμόγια, απίθανους τύπους που τη μια μιλάνε ριζοσπαστικά, χαϊδεύοντας λαϊκά αυτιά και την άλλη συναγελάζονται και δίνουν όρκους πίστης στο κεφάλαιο, αλλά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά και σε υπερατλαντικούς συνομιλητές, όπως καλά καταλάβαμε όλοι από το Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ εδώ τώρα βλέπω τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρεται σε όλους. Αναφέρεται και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μιλάμε για μια κυβέρνηση καταρχήν. Μα είναι το ίδιο η Νέα Δημοκρατία και μιλάμε για μια αξιωματική αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Έχουν βέβαια στρατηγικές συγκλίσεις. Για παράδειγμα, εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αυτή την κατεύθυνση κινείται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα το διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους. Με αυτό το σύστημα και με τμήματα του κεφαλαίου συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία, την εκπροσωπεί τουλάχιστον στην κυβέρνηση, πολιτικά εννοώ, όχι άμεσα. Με τμήματα του κεφαλαίου συνεργάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δέστε για παράδειγμα αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει και που μας προβλημάτισε. Να δούμε πού είναι οι διαφορές ή τέλος πάντων μήπως έχει δίκιο ένα τμήμα του κόσμου που λέει τέλος πάντων ρε αδερφέ δεν είναι και οι ίδιοι αυτά τα κόμματα ακριβώς. Δεν λέει μόνο αυτό, βρείτε τα λέει. Ναι, ναι, λέει ακόμα παραπέρα, ναι. Ένας κόσμος μόνο. Λέει να τα βρούμε κλπ. Και σκεφτήκαμε και έχουμε καταλήξει σε ορισμένα πράγματα. Δέστε για παράδειγμα αυτό το ζήτημα το πώς θα βγούμε από την κρίση ή πώς θα διαχειριστεί μια κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, λέμε τώρα το χρέος. Και βεβαίως εδώ τα μείγματα διαχείρισης που προτείνονται και από τις δύο πλευρές για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόμενους, για τους αγρότες, για τους επαγγελματίες, για την νεολαία, είναι αντιλαϊκά μέτρα, είναι νέα μέτρα. Δηλαδή, η άποψη της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, όπως ξέρουμε όλοι, είναι επιμήκυνση του χρέους, να βρούμε τέλος πάντων κάπως χαμηλότερα λίγο τα επιτόκια να πέσουν και λοιπά, να κάνουμε μια καλή διαπραγμάτευση, να τα βρούμε και λοιπά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να πάμε έτσι για να... Αυτό σημαίνει μέτρα καινούργια. Και μάλιστα προσδιορίζονται ποια θα είναι τα μέτρα. Και νέοι φόροι και ασφαλιστικές εισφορές για την εργοδοσία να είναι μειωμένη, να μην δίνουν που σημαίνει μείωση συντάξεων και ομαδικές απολύσεις και απολύσεις και κινητικότητα στο δημόσιο κλπ. Μια σειρά τέλος πάντων τέτοια μέτρα που συζητούνται και που δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα ακόμα. Τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, δεν είναι σωστή αυτή η γραμμή. Η άποψή τους είναι για κούρεμα του χρέους. Άκουσα τον Ντελίνγκε σήμερα, το φιλικό προς το ΣΥΡΙΖΑ γερμανικό κόμμα της αριστεράς, να λέει φόροι στους πλούσιους. Ναι, είναι αυτό το κόμμα που έχει προτείνει τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής, ναι, αυτού του κόμματος, ως για υποψήφιο πρόεδρο της Κομισιόν. Ναι, και βεβαίως είπε τέρμα δανειοδοτήσεις στην Ελλάδα. Τέρμα, ναι. Τέρμα. Και αυτό, να πληρώσουν ήταν οι πλούσιοι Έλληνες. Δεν ξέρω, αυτός θα απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη γραμμή γενικώς όσον αφορά τις δανειακές συμβάσεις κλπ. Όμως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για κούρεμα χρέους, που είναι περισσότερο, αν θέλετε, η άποψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αν και κάποιοι άλλοι, ναι, δεν κάπου, απολύουν κάπου τώρα. Διάβασα στην ομιλία, ναι, σας σήμερα και ότι, ναι, είπατε ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ναι, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Στο συγκεκριμένο ζήτημα όμως είναι. Ναι, για το χρέος το είπα. Ναι, για το χρέος. Διότι κούρεμα του χρέους προτείνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Προτείνει η Αμερικάνικη πολιτική, ο Ομπάμα για παράδειγμα. Αυτό λέει στους Ευρωπαίους εταίρους του. Και βεβαίως στην Ευρώπη. Καλό είναι να κουρευτεί είναι το χρέος. Να μειωθεί. Κατά 5% που είπε ο κύριος Σταθάκης του Όχι, ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, το 5% είπε ότι είναι επαχθές, ότι μπορεί να διαγραφεί εντελώς. Για το επαχθές χρέος τόσα χρόνια τώρα μιλάνε ότι θέλουν να διαγραφεί. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα για κάποιο άλλο χρέος. Αναγνωρίζουν ότι υπάρχει χρέος.
Και αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα. Εμείς λέμε ότι η οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, αν θέλει να λέγεται προοδευτική, αριστερή, ριζοσπαστική, δεν ξέρω πώς ας την ονομάσει κανείς, θα πρέπει να πει ότι δεν αναγνωρίζω κανένα χρέος, διότι εγώ εκπροσωπώ το λαό, ο λαός δεν δημιούργησε κανένα χρέος, αντίθετα πληρώνει όλα τα χρέη που δημιούργησε η πραγματική εξουσία, και για μας πραγματική εξουσία είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από το πολιτικό προσωπικό, αν θέλετε, για να το πω έτσι απλά. Είναι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, είναι αυτή η τάξη πραγμάτων. Είναι η άρχουσα τάξη της τώρα χώρας. Τώρα, αυτοί οι σαλτιμπάγκοι και τα λαμόγια που διαβάζω εδώ στην ομιλία σας, ποιοι είναι? Ναι, υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και τέτοιοι. Καταρχήν, τους γνωρίσαμε πάρα πολλά χρόνια. Τους γνωρίσαμε πάρα πολλά χρόνια και στο συνδικαλιστικό κίνημα και ως δημάρχους ή αντιδημάρχους σε περιοχές και ως περιφερειάρχες ή αντιπεριφερειάρχες. Άλλοι ήταν στο χώρο του ΠΑΣΟΚ για πάρα πολλά χρόνια. Α, μιλάτε για τα παλιά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Οι οποίοι έχουν μεταπηδήσει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ όμως, είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Πλέον άλλοι είναι βουλευτές, άλλοι είναι στελέχη του, άλλοι είναι απλά συνεργαζόμενοι, αλλά είναι εκεί τώρα. Και βεβαίως μια σειρά στελέχη, από τα υπαρκτά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που πριν ήταν στο συνασπισμό, επίσης έχουμε ράματα για τη Γούνα. Τώρα, για να καταλάβω. Τους ξέρουμε πολύ καλά. Για να καταλάβω καλά τώρα και να πάω στους συμπολίτες μας αμέσως. Εμπιστοσύνη δεν τους έχουμε. Για να καταλάβω καλά. Όταν μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ, πού τον τοποθετείτε πολιτικά? Τον θεωρείτε αριστερό κόμμα, κεντροαριστερό κόμμα, σοσιαλδημοκρατικό κόμμα? Τι θεωρείτε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλω να πω, μου δίνετε την αίσθηση ότι όταν ακούτε την κουβέντα κυβέρνηση της αριστεράς με ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ μαζί, ότι, να, όπως χαμογελάσατε τώρα. Να πω, να διευκρινίσω σαν κάτι. Σαν να μην πιστεύετε να ότι είναι αριστερό κάτι. Κόμμα. Αυτή η όρη, αριστερός, δεξιός, κεντρός, κεντροαριστερός κλπ, είναι περισσότερο γεωγραφική όρη. Δηλαδή, ποιος είναι αριστερός τώρα? Είναι καθιερώθηκε όμως. Την πλευρά. Ποιος είναι δεξιός? Δείχνω εκεί, μα είναι δεξιοί. Καθιερώθηκε. Κάθονται από τη δεξιά να πλευρά. Θεωρούμε το ΚΚΕ αριστερό. Και άρα την... λοιπόν πρέπει να δούμε τι συμφέροντα υπηρετεί κάθε κόμμα, τι πολιτικά εκφράζει και τι θέσεις έχει. Με ποιους υπηρετεί, αν τα υπηρετεί αυτά που λέει με συνέπεια ή όχι. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, εξελίσσεται με πάρα πολλούς γοργούς ρυθμούς. 1,5-2 χρόνια μετά τις εκλογές, κάτι που δεν ήταν πριν. Ήταν ένα παραδοσιακό, αριστερό, οπορτουνιστικό κόμμα. Σε αυτό το χώρο, τέλος πάντων, κινούταν από τη διάσπαση του ΚΚΕ κλπ. Τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Με το 27% που πήρε, με το ότι έβαλε στις γραμμές του και σε στελεχικό επίπεδο στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή άλλους, άλλαξε και φυσιογνωμία. Στην ουσία, σοσιαλδημοκρατικοποιείται. Θέλει να πάρει το ρόλο του παλιού ΠΑΣΟΚ. Θέλει να και γίνει. Εμείς, βέβαια, νέο ΠΑΣΟΚ θέλει να γίνει, και μάλιστα εμείς λέμε παίρνοντας τα πολύ κακά χαρακτηριστικά, ναι, είδα, του παλιού ΠΑΣΟΚ. Είδα, κύριε Κουτσούμπα, στην τελευταία τους κεντρική επιτροπή, ότι έχουν ένα ισχυρό, σκληρό αριστερό κομμάτι με επικεφαλή στο Λαφαζάνη, την αριστερή πλατφόρμα, ο οποίος είναι και παλιός ασύντροφος. Ήταν, ο οποίος τον θεωρούσαν όλοι μια εποχή ότι ήταν αγαπημένο παιδί του Φλωράκη. Καλά, τώρα αφήστε τα αγαπημένα παιδιά του Φλωράκη. Ήταν μέλος του γραφείου τύπου, στο γραφείο τύπου υπεύθυνος ο Ανδρουλάκης, μέλος του γραφείου τύπου ο Λαφαζάνης. Είναι λογικό να συνεργαζόταν με όλα τα μέλη του γραφείου τύπου. Δεν σημαίνει το τωρινό γραφείο τύπου ότι έχει ο Γενικός Γραμματέας κάποιες ειδικές σχέσεις. Και βεβαίως, και μετά ήμουν εγώ στο γραφείο τύπου και ήμουν το αγαπημένο παιδί του Χαρίλαου ή της Αλέκας. Δεν ξέρω, δεν πάνε έτσι τα πράγματα. Γιατί όταν συνεργάζεσαι με κάποιους ανθρώπους, συνεργάζεσαι. Βεβαίως ο Λαφαζάνης ήταν στο ΚΚΕ, στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, όπου αποχώρησε μαζί με άλλους το 1991. Και έφυγαν κάνοντας μεγάλη ζημιά και στο κομμουνιστικό κίνημα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ευρύτερα σε αυτό που λέμε αριστερή πολιτική στην Ούτε Ελλάδα ή ριζοσπαστική, όπως το λένε. Αριστερούς, γιατί αυτοί μιλάνε, για παράδειγμα, για επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Κοιτάξτε να δείτε. Το αριστερό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει σε ένα πολιτικό κόμμα, συμμετέχει είτε καταψηφίζοντας ή ψηφίζοντας παρόν, είτε κάνοντας αποχή, όπως τώρα με τον κύριο Βουδούρη που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο και ψήφισε και τις προγραμματικές δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά τότε ως κυβέρνηση, τον βάζει υποψήφιο. Έκανε αποχή, δεν ξέρω τι έκανε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος η ομάδα Λαφαζάνη.
αλλά συνολικά η πολιτική γραμμή που υπηρετεί είναι η γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λέει, αυτά αποφασίσαμε στα συνέδριά μας, αυτούς τους στόχους βάζουμε, αυτά υπηρετούμε και αυτά θα κάνουμε. Δεν έχει κάποια διαφοροποίηση. Θέλω Εγώ ξέρω ότι, τελειώνω με αυτό, ναι. ότι όταν κάποιος διαφοροποιείται στην ουσία και λέει όχι κύριε πάτε δεξιά ή πάτε σε λάθος δρόμο και θα μας οδηγήσετε σε δύσκολα μονοπάτια και θα διαψεύσουμε τις ελπίδες του κόσμου μας ψήφισε ή που μας θέλει να κάνουμε μια αριστερή πραγματική πολιτική, αν δεν γίνονται αυτά παίρνεις το καπελάκι σου και φεύγεις. Αυτή είναι η έντιμη. Τώρα τις τελευταίες μέρες που άναψε αυτή... Δεν κάθισε αυτή... μέσα, άρα για να κάθισε εκεί μέσα... Τις τελευταίες μέρες που άναψε αυτή η συζήτηση περί μεγάλου συνασπισμού με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, σας άκουσα να κάνετε κάποια σχόλια ότι γιατί όχι, μοιάζουν. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να κυβερνήσουν μαζί? Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα με ένα άλλο έχει μια στρατηγική επιλογή βασική και ξαναλέω, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κρίσιμο ζήτημα. Τι θέση παίρνεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι σύστημα θέλεις και τι συμφέροντα υπηρετείς εδώ, δεν έχει σημασία αν ο ΣΥΡΙΖΑ τους λέει εγώ θα ενισχύσω τους υγιείς επιχειρηματίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία ενισχύει ή παίρνει νόμους υπέρ των μη υγιών επιχειρηματιών. Ποιος είναι υγιής επιχειρηματίας σήμερα και ποιος δεν είναι. Ποια είναι τα κριτήρια. Όταν ζεις σε ένα σύστημα που νόμος του είναι η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, είναι να βγάλει το μεγαλύτερο κέρδος από το ξεζούμισμα του εργαζόμενου και βεβαίως να αναπτύξει έτσι την ανταγωνιστικότητα απέναντι σε άλλους ανταγωνιστές του για να υπερισχύσει σε έναν κλάδο. Είναι λογικό επόμενο, εφόσον υπηρετείς αυτό, να ψηφίζεις και νόμους που είναι υπέρ του. Αλλά δεν γίνεται να κρατάς δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη. Δεν γίνεται να είσαι και υπέρ όλων αυτών που ξεζουμίζουν το λαό και να είσαι και υπέρ του λαού, να ψηφίζεις και νόμους υπέρ του λαού. Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από όποιον θέλει να κάνει σχετικό ερώτημα με αυτά που συζητήσαμε μέχρι τώρα. Ποιος θέλει? Κανείς? Έχετε καλυφθεί πλήρως? Ελάτε. Το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα, Δημούς Θανάσης, 24 ετών, δημοσιογράφος. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω, πριν μια εβδομάδα περίπου βγάλατε την διακήρυξή σας για τις δημοτικές και ευρωεκλογές στην επίσημη ιστοσελίδα σας και χρησιμοποίησατε τη φράση «εργατική λαϊκή αντιπολίτευση». Θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσετε τι εννοείτε με τη φράση αυτή και αν με αυτή τη λέξη, με την λέξη αντιπολίτευση, δίνετε πάτημα σε όλους αυτούς που λένε ότι το ΚΚΕ είναι ακόμα αντιπολίτευση και τίποτα παραπάνω. Ευχαριστώ πολύ. Θα τη συμπληρώσω την ερώτηση. Σας κατηγορούν πολλοί ότι δεν μιλάτε αρκετά. Ότι δεν αντιπολιτεύεστε όσο μαχητικά θα θέλανε τη σημερινή κυβέρνηση. Παράδειγμα λέω τώρα. Μου στείλε ένας φίλος πριν στο διαδίκτυο μήνυμα, ρώτησε το γραμματέα. Γιατί το πάμε κινείται τον τελευταίο καιρό λιγότερο από ό,τι κινείται σε προηγούμενες περιόδους. Μα το ΠΑΜΕ έχει οργανώσει όλες τις κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων συμμετέχοντας αυτές. Δεν υπάρχει απεργία που να μην έγινε και της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ που να μην ήταν πρώτα πρόταση του ΠΑΜΕ. Οι περισσότερες απεργιακές κινητοποιήσεις που έγιναν ήταν με προτάσεις του ΠΑΜΕ στη ΓΕΣΕΕ. Δέστε σήμερα για παράδειγμα και μου κάνει εντύπωση που το ρωτάει αυτό σήμερα τα μεγάλα μπλόκα των αγροτών που παρεμπιπτόντως να πω είχαν μεγάλη επιτυχία, μεγάλη συμμετοχή σε τρακτέρ που είναι δύσκολο για τον αγρότη να βγάλει το τρακτέρ στην Εθνική Οδό και τα μπλόκα της Νίκαιας στη Θεσσαλία και της Μακεδονίας αλλά και στην Πελοπόννησο και από ό,τι πληροφορηθήκαμε απόψε στην εκδήλωση που είχαμε βγαίνουν και καινούρια τρακτέρ από αύριο και μάλιστα έγινε και μια επίθεση απόψε από δυνάμεις των ΜΑΤ με χημικά στον μπλόκο της Νίκαιας εκεί που δείχνει και τα μέτρα καταστολής κυβέρνησης, εκεί είναι επικεφαλής στελέχη του ΚΚΕ. Είναι ο Βαγγέλης ο Μπούτας, είναι ο Ρίζος ο Μαρούδας, είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, παντού σε όλη την Ελλάδα. Σε άλλες κινητοποιήσεις. Κοιτάξτε να δείτε, μήπως μια μερίδα του κόσμου έχει και μια λαθημένη αντίληψη από αυτό που δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης. Για παράδειγμα, να σας πω, μου έκανε εντύπωση ότι έδειχναν τρεις μέρες μια κινητοποίηση, που καλά την κάναν. Σε ένα Υπουργείο 40 μελών της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, νέων ανθρώπων, οι οποίοι κάποιον πιάσαν, έγινε κάποιες αψιμαχίες. Στο Βαρβιτσιώτη λέτε. Στο κύριο Βαρβιτσιώτη είναι το γραφείο. 40, 50, 60, δεν έχει σημασία το νούμερο.
την προηγούμενη μέρα και την επόμενη ήταν μια κινητοποίηση της ΚΝΕ, όπως και μια άλλη κινητοποίηση του Μετόπου Αγώνα Σπουδαστών που δράει η ΚΝΕ του ΜΑΣ, που ήταν τη μια φορά 500, την άλλη 1000 παιδιά, όπου και εκεί έγιναν πάλι το ίδιο πράγμα και δεν έδειξε κανείς τίποτα και δεν είπε τίποτα. Και έδειξαν αυτούς τους 40, με επικεφαλής βέβαια εκείνο το φίλο του ΣΥΡΙΖΑ που κράταγε την ντούκα στη ζωή του Κωνσταντοπούλου και έγινε θέμα στις εφημερίδες. Να ηγείται αυτής εκεί της κινητοποίησης 40 ατόμων. Δεν λέω καλά κάναν και κάναν και ακτιβισμός και λοιπά, και, αλλά πρέπει να δούμε και πώς διαμορφώνεται μια τέτοια αντίληψη. Και από αυτή την άποψη να σας πω και το εξής. Αυτά τα χρόνια, αυτούς τους μήνες, μετά τις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή έχουμε περίπου 1,5 παραπάνω χρόνο, πάμε στα 2 χρόνια τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε εκείνες εκλογές, με ανθρώπους που πήγαν στο και ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν από το ΚΚΕ. Τώρα θα σας διακόψω. Όχι, ακούστε, θα το πείτε. Ήταν 200 θα το πείτε. Οι ψήφοι αυτοί, όμως, οι άνθρωποι που ψηφίσαν ΚΚΕ σε εκείνες τις δύσκολες συνθήκες. Προσπαθώ να είναι πω το 279.000. Γραμματέα. Στις δεύτερες εκλογές, θα σας ακούσω αμέσως, θα σας δώσω όσο χρόνο θέλετε. Στις δεύτερες εκλογές, το ΚΚΕ πλήρωσε ένα κόστος, ένα τίμημα που είπε δεν συνεργάζομαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό μιλάω. Ναι, ακούστε, αλλά αυτό, βλέπω ότι επιμένετε στην ίδια πολιτική. Δέστε όμως το κίνημα. Γιατί επιμένετε. Δέστε όμως το κίνημα. Δέστε στο κίνημα τι γίνεται. Τι κέρδη είχε από αυτή την απώλεια ψήφων και από τη μείωση της δύναμης του ΚΚΕ ο λαός. Είχε κάποιο κέρδος. Δηλαδή έδωσε 1.700.000 ψήφους, 27% στο ΣΥΡΙΖΑ. Τον έκανε αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό το 1.700.000, αυτά τα 2 χρόνια, πού είναι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ δεν βλέπω κινητοποίησεις. Αντίθετα, ξαναλέω, οι 279.000 που κράτησαν, άντεξαν και είπαν όχι, έχει δίκιο το ΚΚΕ και θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά που τώρα μας προειδοποιεί, ενώ τώρα θέλουμε αυτά, θα γίνουν αργότερα στην πράξη, γιατί αυτό είπαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν στους δρόμους. Αν μετρήσετε τις απεργιακές κινητοποίησεις της ΓΕΣΕ που συμμετέχουν τα μέλη, οι φίλοι του ΚΚΕ, οι κνήτες, οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ, τόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα. Αν μετρήσετε τις αγροτικές κινητοποίησεις και τους ΕΒΕ, θα δείτε ότι αυτοί ήταν πανταχού παρόντες. Οι υπόλοιποι που βρίσκονται είναι το Μάλιστα. θέμα. Άρα ο λαός μας δεν κέρδισε από αυτή την ιστορία. Όχι, θα ήθελα να τελειώσω και εδώ με το ερώτημα του φίλου Γιάννη Νίκου. Θανάση. Δεν άκουσα καλά πριν. Του φίλου του Θανάση που με ρώτησε. Κοιτάξτε να δείτε, θα ήταν, να σας το πω, αστείο να πιστέψει κανείς ότι ένα κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα στη χώρα μας και παντού, πόσο μάλλον ένα κομμουνιστικό κόμμα, δεν έχει στο μυαλό του αυτό που λέμε κυβέρνηση, εξουσία. Ή ότι δεν θέλει να κυβερνήσει, να γίνει εξουσία. Άλλωστε, ειδικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, από τότε που ιδρύθηκε, αυτό θέλει, αυτό έχει στο πρόγραμμά του. Να οδηγήσει την εργατική τάξη, το λαό στην εξουσία. Άρα λοιπόν δεν ισχύει ότι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άλλο πράγμα λέμε εμείς. Ότι σήμερα, γιατί μια κυβέρνηση σε αυτές τις συνθήκες, μιλάμε σήμερα, για αύριο το πρωί για παράδειγμα, ή για 2 μήνες, για το Μάιο, σε εκλογές, ή όποτε γίνουν εκλογές. Μια κυβέρνηση είναι ένα όργανο, ένα εργαλείο μιας πολιτικής εξουσίας. Στην ανάλυση τη δική μας, και θέλουμε να το σκεφτείτε αυτό το πράγμα, να προβληματιστείτε γύρω από αυτό το ζήτημα. Στην ανάλυση τη δική μας την πολιτική εξουσία, την πραγματική εξουσία, σήμερα την έχει μια τάξη. Αυτή η τάξη είναι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες. Αυτή είναι. Δεν είναι τα κόμματα που φαίνονται μπροστά ή που δημιουργούν κυβερνήσεις. Τα κόμματα αυτά υπηρετούν αυτά τα συμφέροντα μέσω των κυβερνήσεων. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες πρέπει να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα με τις υπάρχουσες κοινωνικές πολιτικές δυνάμεις, με αυτούς που είναι στην εξουσία, και αν υπάρχει δυνατότητα να μπορεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να μπει εκεί. Εμείς λέμε όχι. Και πρέπει ο λαός μας να διαχωριστεί στην πράξη για αυτά τα ζητήματα. Αν δηλαδή δεν καταλάβει σήμερα, εμείς πιστεύουμε, ο εργαζόμενος, ο αγρότης που είναι στα μπλόκα σήμερα, ο επαγγελματίας που βάζει λουκέτο στα μαγαζιά του, ο μαθητής, ο φοιτητής, ο σπουδαστής, ότι απέναντί του δεν έχει έναν οποιονδήποτε αντίπαλο. Ότι τα συμφέροντά του δεν μπορεί να είναι ίδια με όλους αυτούς τους υπόλοιπους. Άρα θα πρέπει να τους ανατρέψει. Θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνει και τις επιλογές του.
Αντιπολίτευση δεν κάνει ο εργάτης που παλεύει στο εργοστάσιο, ο εργαζόμενος που παλεύει στη δημόσια υπηρεσία, ο φοιτητής. Δεν πρέπει να αντιπολιτεύεται και μάλιστα θα αρετά και τον εργοδότη του, γιατί αυτό πρέπει να γίνεται, και την κυβέρνηση που το υπηρετεί ή οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα τον εκφράζει. Τότε, έτσι είναι το ζήτημα. Πώς εξηγούνται τότε τα χαμηλά ποσοστά του ΚΚΕ? Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε με βάση όλη αυτή την επιχειρηματολογία το ΚΚΕ να έχει μεγάλα ποσοστά? Όχι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέτε, έτσι σκέφτεται ένας κόσμος. Σου λέει, τέλος πάντων, δεν έχουμε εμπιστοσύνη και πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, έχετε δίκιο σε όλα, αλλά τέλος πάντων, μπάσε ρε αδερφέ, και κάτι γίνει. Δεν θα είναι ίδιος σαν τους προηγούμενους. Αυτό λέμε ότι πρέπει να σκεφτεί, ότι τον προειδοποιούμε. Και το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει όχι απειλητικά. Αυτά που έχουμε πει, μόνο τα αυτό έχουμε φταίει. Προβλέψει. Ή μπορεί να φταίει και η δική σας πολιτική. Θέλω να πω, λένε πολλοί ότι το ΚΚΕ δεν έχει εξυγχρονιστεί. Ότι περάσανε τα χρόνια και έχει μείνει εκεί, στην ορθοδοξία των κομμουνιστικών απόψεων των περασμένων δεκαετιών, χωρίς να έχει κάνει βήματα ανανέωσης στην πολιτική του. Μα με το συνέδριό μας τέτοια ανανέωση κάναμε και εξυγχρονισμό. Το πρόβλημα είναι τι καταλαβαίνει κανείς ως ανανέωση. Δηλαδή, αν πραγματικά μελετάς τα ζητήματα με βάση τις οικονομικές εξελίξεις, τις πολιτικές εξελίξεις, με βάση αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα ή με βάση μια ουτοπία που έχεις στο κεφάλι σου. Εμείς θεωρούμε, για παράδειγμα, ότι δυνάμεις στο ΣΥΡΙΖΑ, άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ, η οικονομική εγκέφαλη του ΣΥΡΙΖΑ, που πιθανόν αύριο να είναι και υπουργοί οικονομικών, δεν ξέρω, έχουν τέτοιες ουτοπίες στην καλύτερη περίπτωση στο κεφάλι τους. Παίρνω τις καλές περιπτώσεις. Δεν λέω αυτούς που σκόπιμα έχουν μια άποψη και θέλουν να οδηγήσουν το δρόμο. Τι θεωρείτε ουτοπία, ότι λένε ότι θα διαπραγματευτούν και θα πετύχουν καλύτερο αποτέλεσμα? Αυτό το είπαμε πριν. Ναι. Μια πλευρά είναι αυτή η πρακτική πλευρά σε σχέση με το μνημόνιο κλπ. Μια άλλη πλευρά είναι αυτό που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, ρε αδερφέ μου, να γίνει με μια καλύτερη σύμβαση, να φτιάξει νέες αρχές και να γίνει καλύτερη. Εμείς λέμε, η ανάλυση μας το λέει αυτό, οικονομική. Όχι, δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί? Δεν βελτιώνεται, δεν μερεμετίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σας πω το εξής. Παίρνει την κυβέρνηση. Εδώ λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση συγκεκριμένες αρχές. Που θα πρέπει να πει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε με βάση τη συνθήκη του Μάστριχτ και με βάση κάποιες ελευθερίες. Αυτή είναι νόμη πλέον και στα κράτη-μέλη, και στην Ελλάδα και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα. Τι σημαίνει ελευθερία σε αυτό το ζήτημα? Σου λέει ποσόστοση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το διατροφικό πρόβλημα, λέω, που είναι το μείζον πρόβλημα σε μια χώρα, να λύσεις, να θρέφεις όλο τον πληθυσμό σου. Ενώ έχεις αγροτική οικονομία στην Ελλάδα, πλούσια. Μπορεί να την αναπτύξεις, να τη σχεδιάσεις, να φτιάξεις, έχεις προϊόντα, είσαι σε καλές συνθήκες κλιματολογικές και έχεις τη δυνατότητα και αγροτική οικονομία και έμπειρους αγρότες και υλικοτεχνική οικοδομή πλέον. Δεν έχεις με τα 9 και τα αυτό, έχεις τρακτέρ, έχεις εγκαταστάσεις. Έχεις αποθήκες, έχεις μια σειρά αρδευτικά έργα κλπ. Αυτή την οικονομία, για να τη σχεδιάσεις, θα πρέπει να πεις όχι στην ποσόστοση που σου επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι νόμος. Γιατί σου επιβάλλει ποσόστοση στο γάλα, στο κρέας, στην κτηνοτροφία γενικότερα, στη ζάχαρη, στα οπωροκυπευτικά, και την ίδια στιγμή που εσύ δεν μπορεί να παράγεις, δένεις τα χέρια δηλαδή στον Έλληνα αγρότη, στην ελληνική οικονομία, σου φέρνει ελεύθερα, διότι αυτή είναι η ελευθερία κίνησης εμπορευμάτων, κεφαλαίων, προσώπων κλπ. Και σου γεμίζει όλα τα ράφια στα σούπερ μάρκετ με γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά, δεν ξέρω τι, από όλο τον κόσμο προϊόντα για να τα αγοράζεις. Και πάει η αγροτική οικονομία στο ξεκλήρισμα με ό,τι συνέπειες έχει αυτό. Να σας πω πολλά τέτοια παραδείγματα. Γιατί τα ναυπηγεία το ίδιο δεν είναι. Η ναυπηγοσκευαστική βιομηχανία το ίδιο δεν είναι. Έχουμε υποδομές τεράστιες εδώ. Έχουμε τεχνογνωσία, έχουμε τεχνολογία. Και δεν μας αφήνουν, έχουμε έμπειρο δυναμικό, λέτε, και τεχνικό και εργατικό. Μάλιστα. Και επιστημονικό εκεί. Και βλέπετε ότι πάνε, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια μόνο 68 κρουαζιερόπλια ναυπηγήθηκαν στη Γερμανία, στη Φιλανδία και στη Γαλλία. Σε τρεις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν λέω για την Κίνα που τα έχουν στείλει εκεί 700 πλοία και ναυπηγούνται στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, και στην Ελλάδα από το 1991 μέχρι σήμερα έχουν ναυπηγηθεί μόνο 2 ακτοπλοϊκά. Το Μύκονος και το Χίος, αν δεν κάνω λάθος. Τίποτε άλλο. Και βεβαίως εδώ έχει επιπτώσεις.
Αυτό όμως σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνήσεων. Σε αυτά πρέπει να απαντήσει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση. Μάλιστα. Για να δει. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Έλατε. Χριστοφιλόπουλο Σωτήρης, 55 χρονών. Θέλω να κάνω, Νίκο, δύο κωδικοποιημένα σχόλια, γρήγορα, και μια ερώτηση. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην Ελλάδα έχει φτάσει στο απροχώρητο με την εξής έννοια. Οι πολίτες πιστεύω ακράδαντα ότι έχουν χάσει κάθε έννοια εμπιστοσύνης απέναντι στο κράτος, διότι καθημερινά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα τα γνωστά, με τους φόρους και τις ληστρικές επιδρομές. Η ανεργία πιστεύω ότι εκεί που έχει φτάσει δεν παλεύεται με τίποτα. Είμαι μια ζωή ελεύθερος επαγγελματίας και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Λοιπόν, 30% ανεργία δεν παλεύεται και ό,τι και να μας λένε είναι, πιστεύω, πράγματα απομφόλυγες. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο πολίτης έχει χάσει την εμπιστοσύνη του προς το κράτος και σε συνδυασμό με το ότι κοντεύουν 10 εκατομμύρια Έλληνες να μας κάνουν εν δυνάμει υπόδικους επειδή χρωστάμε στο κράτος, λοιπόν, από εκεί και πέρα τελειώνει το σχόλιο το πρώτο εδώ. Να σας διακόψω στο σχόλιο αυτό για να πω ότι μια ενδιαφέρουσα είδηση σήμερα έρχεται από την Κατερίνη, όπου ένα δικαστήριο πήρε την απόφαση ότι είναι παράνομη η αυτόφορη διαδικασία σε πολίτες που χρωστάνε στο δημόσιο. Και νομίζω είναι μια πολύ σημαντική απόφαση αυτή. Βέβαια, και δημιουργεί νομολογία και για άλλα δικαστήρια. Και επειδή βγήκε μετά το δελτίο ειδήσεων, ήθελα να την πω. Ελάτε. Λοιπόν, δεύτερο σχόλιο. Σε μένα δίνεται η εντύπωση, εγώ βέβαια έχω τη βεβαιότητα, γιατί τυχαίνει να διαβάζω πάρα πολλά τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι άνεργος, ότι η παρούσα κρίση συντηρείται με έντεχνο τρόπο σε όλη την Ευρώπη, γιατί αποτελεί το μέσο επιβολής καταστάσεων που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε χρειαστεί πολεμική σύραξη για να επιτευχθούν. Βλέπε εργασιακά και όλα τα υπόλοιπα. Να μην επεκτείνουμε περισσότερο. Και θέλω να πω και ένα τρίτο σχόλιο, αν μου επιτρέπει ο Νίκος, στον πολιτικό κόσμο σύνολο της χώρας. Έχετε ιστορικό καθήκον αυτή τη στιγμή και ευθύνη όλα τα κόμματα, γιατί από λόγια έχουμε βαρεθεί, όλα τα κόμματα να ομονοήσετε και να συνεργαστείτε, γιατί όταν η κρίση έχει φτάσει μέχρι τα πέταλά μας κάτω, δεν μπορεί εσείς να τσακωνόσαστε για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Και επίσης, και να γίνει μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Λοιπόν, οι νεφελώδεις συμπεριφορές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες είναι πολύ περίεργες. Διότι είναι αξιωματική αντιπολίτευση και ενδυνάμει κυβέρνηση και παρουσιάζει μια εσωτερική εικόνα η οποία ακόμα και ένα μικρό παιδί, ας πούμε, δεν μπορεί να την καταλάβει. Και θα στυλιτεύσω εδώ σε μικρή παρένθεση την επίσκεψη που έκανε ο Τσίπρας στους δικαστές και on camera δήλωσε ότι τους στηρίζει. Αυτό δείχνει πολιτική απειρία για μένα, κύριε. Δείχνει πολιτική απειρία και... Πάμε στο ερώτημα. Το ερώτημα τώρα προς τον κύριο Γραμματέα. Γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν είναι εδώ για να απαντήσει. Ναι, εντάξει. Εδώ έχουμε τον γραμματέα του ΚΚΕ. Λοιπόν, το ερώτημα είναι... Έχει ξαναγίνει, αλλά εγώ θα το κάνω με μια προέκταση. Σας ρωτάω ευθέως, κύριε Κουτσούμπα. Έχετε την πρόθεση, εσείς στην ηγεσία και στα όργανα του ιστορικού αυτού κόμματος, να μεταβάλλετε την πολιτική σας απέναντι στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα επί το μαχητικότερο, ή είστε ευχαριστημένοι με την ως τώρα στάση σας, η οποία σας έχει τοποθετήσει σε αυτό το εκλογικό ποσοστό, διότι έχει εδρεωθεί η αντίληψη στους πολίτες ότι διακρίνεστε από ατολμία και ότι ο αντιπολιτευτικός σας ρόλος και λόγος αρχίζει και τελειώνει με ανακοινώσεις και ευκολόγια. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Βεβαίως, μπορεί να έχετε και δίκιο και αρκετοί συμπολίτες μας που μπορεί να έχουν την ίδια άποψη να έχουν σε κάποιες πλευρές δίκιο. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα έχουμε κάνει όλα καλά μέχρι τα τώρα, ούτε και ότι τώρα τα κάνουμε όλα καλά. Μας προβληματίζουν και ακούμε και τις απόψεις αυτές και αυτές που είπα την κυρία Σωτήρη. Κοιτάξτε να δείτε. Τι πρέπει να δούμε. Βρίσκεται μια κατάσταση πολύ άσχημη, το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα για παράδειγμα. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί είναι βασικός πυλώνας. Εμείς μιλάμε, έχουμε μια πρόταση να ανασυνταχθεί αυτό το κίνημα, αυτός ο λαός με αυτούς τους αγώνες. Έχουμε και εμείς ευθύνες εδώ.
Έχουν και άλλες δυνάμεις. Εμείς λέμε ότι δεν έχουμε τις πρωταρχικές ευθύνες εμείς, γιατί ακριβώς ορισμένα πράγματα τα είπαμε έγκαιρα και τα παλεύουμε έγκαιρα. Για παράδειγμα, μια σειρά κινητοποιήσεις που γίνονται χωρίς να συμμετέχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι σε αυτές τις κινητοποιήσεις, να κάνουν τις συνελεύσεις τους, να συζητάνε. Όταν δυνάμεις πάνε δήθεν για να φαίνονται μαχητικές, όπως είπατε, και είναι καλό να είναι μαχητικές κάποιες πολιτικές δυνάμεις ή κάποιες συνδικαλιστικές δυνάμεις, και εμείς θέλουμε να γίνουμε και πιο μαχητικοί αν γίνεται. Αλλά πάνε και προτείνουν, για παράδειγμα, απεργία διαρκείας, χωρίς να έχουν συζητήσει οι εργαζόμενοι, χωρίς να έχει γίνει η ουσιαστική συζήτηση μέσα στους τόπους δουλειάς, στις συνελεύσεις, με συμμετοχή ελάχιστη εκεί των εργαζομένων. Ή χωρίς να σκέφτονται ότι, κοίταξε να δεις, εγώ δουλεύω στην παιδεία, για παράδειγμα, δουλεύω στην υγεία, πρέπει να ενδιαφέρομαι να βρω σύμμαχο και τον ασθενή, τον εργαζόμενο που υποφέρει. Σας να ζητώ συγγνώμη, σύμμαχο... δεν μου απαντάτε στο ερώτημα. Ναι, το ερώτημά μου ήταν συγκεκριμένο. Να σας πω για τους αγώνες. Θέλω να μου απαντήσετε αν σκοπεύετε να αλλάξετε πολιτική. Μην πελαγοδρομείτε, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ δεν ήρθαμε για να μου πείτε ούτε εσείς να αλλάξω εγώ πολιτική. Όχι, όπως να σας είπα να αλλάξετε. Ούτε εγώ να σας πω ότι πρέπει να σας πείσω με αυτά που λέμε. Ρωτάω σωστή... αν σκοπεύετε όχι. να αλλάξετε. Δεν θα ακούστε για να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Εδώ δεν ήρθαμε, ξαναλέω, ούτε εσείς που είστε εδώ ρωτώντας με ή λέγοντας άποψη να με πείσετε για κάτι. Απλώς θέλετε να πάρω υπόψη να σκεφτώ αυτά που μου λέτε. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Να δω μήπως μπορούμε κάτι να βελτιώσουμε, κάτι να διορθώσουμε, μήπως κάπου έχετε δίκιο. Όπως και επίσης εγώ δεν έχω την απέτηση εσείς εδώ με αυτά που θα πω να σας πείσω σε όλα σήμερα, αλίμον. Αλλά θα ήθελα και εσείς να το σκεφτείτε, αυτά που λέω εγώ. Για παράδειγμα, όταν μου λέτε αν θα πρέπει να αλλάξουμε για να γίνουμε πιο μαχητικοί, για παράδειγμα. Λέω μία πλευρά από αυτά που είπατε, θα πω και για τα υπόλοιπα. Και σας λέω ότι αυτό το μαχητικός σημαίνει πολλά πράγματα. Να δεις και τι αιτήματα έχω, τι περιεχόμενο έχω. Για παράδειγμα, δεν λέμε λόγια. Λέτε ότι λέμε λόγια γενικά. Ακούστε, να σας πω προτάσεις νόμου που καταθέσαμε στη Βουλή τον τελευταίο χρόνο, τους τελευταίους μήνες, που αφορούν τους άνεργους. Συγκεκριμένα, για το τι επίδομα και πόσο πρέπει να παίρνουν εδώ και τώρα. Γιατί πρέπει να σταματήσουν οι κατασχέσεις. Εδώ είναι πρόταση νόμου που θα έπρεπε να την ψηφίσουν τα άλλα τα κόμματα. Διότι λέτε δεν ομονοούμε. Ορίστε, στη Βουλή θα μπορούσαν τα κόμματα που έχουν την πλειοψηφία. Εμείς έχουμε 12 βουλευτές. Με αυτούς καταθέσαμε τις προτάσεις μας. Με αυτούς κάνουμε παρεμβάσεις. Διότι τόσο μας έδωσε ο λαός. Αν μας έδινε 80, 120, 150, βεβαίως θα τις περνάγαμε αυτές. Και μην μου πείτε, γιατί πρέπει να τις ξέρετε, ότι αυτές οι προτάσεις, είτε για την ανεργία, είτε για την αναστολή των πληστηριασμών, είτε για το ότι πρέπει να ενισχυθούν οι εμποροβιοτέχνες, οι επαγγελματίες, οι οποίοι πραγματικά τους έχουν ξεζουμίσει, βάζουν λουκέτου, δεν έχουν που να πληρώσουν. Πρέπει να κουρευτούν τα δάνεια που έχουν πάρει κλπ. Έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις νόμου, ξαναλέω, όχι έτσι αιτήματα για να περνάει η ώρα μας. Αυτά δεν τα ψήφισαν άλλα κόμματα. Και βεβαίως και άλλες προτάσεις, πάρα πολλές συγκεκριμένες. Ελάτε, το όνομά σας. Ναι, Γιάννης Κάλτσας, πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Έχουμε οξυμένα προβλήματα, όπως είναι η ανεργία, τα κόκκινα δάνεια, η διαρκή στοχοποίηση του κόσμου. Σε αυτά μια κυβέρνηση πρέπει να δώσει λύσεις. Δεδομένη στις θέσεις σας για μη συμμετοχή στο σχηματισμό κυβέρνησης της αριστεράς με τον ΣΥΡΙΖΑ και δίνοντας προτεραιότητα, όπως είναι γνωστό, αλλά και όπως διάβασα σε προχθεσινή σας, αν θυμάμαι καλά, χθες, σύνδευξη, στην Κυριακάτικη Εφημερίδα και το είπατε εσείς στην ανασύνταξη και ισχυροποίηση του κινήματος. Θα συμφωνήσω, νομίζω, ότι αυτό περνάει πρωτίστως μέσα στον συνδικαλισμό. Όμως οι εργαζόμενοι είναι πολύ διασπασμένοι. Πώς θα οργανωθούν, πώς θα διεκδικήσουν, πώς θα δώσουν μάχες όταν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, άλλοι, ωφελούμενοι τώρα τελευταία, οχτάμινα, μπλοκάκια, 1000, τα γνωρίζετε νομίζω όλοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πώς θα συνεννοηθούν από κοινού να προσπαθήσουν να δουλέψουν και να συνενωθούν ώστε να έχουν κοινούς σκοπούς. Θα γνωρίζετε πολύ καλά ότι δικαστικά, για παράδειγμα, επειδή έχω περάσει αυτούς τους χώρους των συνομοσπονδιών, των ομοσπονδιών, δεν επιτρέπουν αυτές τις συνενώσεις ανθρώπων. Είναι απ' έξω κόσμος, ο οποίος σήμερα εργάζεται, στην ουσία δεν έχει καν δικαιώματα,
περνάει όλη αυτή η ιστορία μέσα από αυτό. Μήπως λοιπόν θα μπορούσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα και ο ΣΥΡΙΖΑ και όποια άλλη δύναμη πολιτική θα μπορούσε να παίρνει μια πρωτοβουλία, να κατατεθεί νόμος στη Βουλή που να βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί τουλάχιστον δεν συμμετέχετε, δεν βάζετε ζήτημα συμμετοχή σας στην κυβέρνηση. Δεν θέλετε καθόλου. Τουλάχιστον σε επίπεδο διεκδικητικού πλαισίου, διεκδικητικού εργασιακού, συνδικαλιστικού, μπορούμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από εκεί. Μάλιστα. Μια προσπάθεια. Έχετε δίκιο ότι χρειάζεται πραγματικά να υπάρξει ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν έχει να χωρίσει τίποτα ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με τον εργαζόμενο στο δημόσιο τομέα ή ο εργαζόμενος, αν θέλετε, με μπλοκάκι, με τον συμβασιούχο ή με τον μόνιμο εργαζόμενο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πρέπει να υπάρξει. Άλλωστε, η πρότασή μας και για τη Λαϊκή Συμμαχία εκεί οδηγεί. Εμείς λέμε όχι μόνο ενότητα των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αλλά ενότητα και συμμαχία μαζί και με τους φτωχούς αγρότες, με τους επαγγελματίες και τους εμπόρους, με άλλα τμήματα της κοινωνίας, ώστε να φτιάξουν αυτή τη Λαϊκή Συμμαχία όπου ο καθένας δεν θα λέει, ξέρεις, εγώ είμαι αριστερός και πάω από εκεί, ο άλλος είμαι δεξιός και πάω από εκεί. Αλλά να ενωθούν στη βάση των πραγματικών συμφερόντων που έχουν μέσα στην κοινωνία και να τα παλέψουν αυτά. Έχουμε κάνει και προτάσεις τέτοιες. Τώρα να δούμε και για τη Βουλή αν χρειάζεται, αλλά τα ζητήματα αυτά του κινήματος δεν τα λύνει η Βουλή, να ξέρετε, με νόμους. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε συναντήσει μεγάλες αντιδράσεις. Για παράδειγμα, προτείναμε σε σωματεία που υπάρχουν να γραφτούν οι συμβασιούχοι. Ήταν οι μόνιμοι και είναι και κάποιοι συμβασιούχοι και μάλιστα συμβασιούχοι αορίστου χρόνου. Δεν μιλάμε τώρα για πενταμηνίτες. Και δεν είχαν δικαίωμα να είναι μέλη. Και δεν είχαν δικαίωμα να είναι μέλη. Και αρνήθηκαν οι παρατάξεις των άλλων πολιτικών δυνάμεων. Αρνούνται. Διέγραψαν αντιπροσώπους και στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας και σε άλλα εργατικά κέντρα ανά τη χώρα, διότι είχαν ψηφίσει, επειδή εμείς έχουμε κάνει τροποποιήσεις, λέει το ΠΑΜΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα, σε καταστατικά σωματείων που αφήνει να, ας πούμε, το κλαδικό συνδικάτο των ΟΤΑ εδώ στην Αττική, επιτρέπει να γράφονται και με άλλες εργασιακές σχέσεις, συμβασιούχοι για παράδειγμα εκεί. Αλλά τους απορρίψαν τους αντιπροσώπους. Απορρίψαν και τους μόνιμους, επειδή ήταν στο ίδιο σωματείο εκεί. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Με αρρωγή βεβαίως δικαστική, διότι έτσι λέει το καταστατικό του εργατικού κέντρου, της Ομοσπονδίας ή της ΓΕΣΕ. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά. Έχετε δίκιο σε αυτό. Και πρέπει να δούμε και ενέργειες, αλλά κυρίως θα πρέπει να το παλέψουμε εκεί, μέσα στους χώρους δουλειάς. Πρώτα να το καταλάβουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και ύστερα οι πολιτικές, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσο πιο πάνω πάτε σε αυτά, τόσο πιο δύσκολα είναι τα ζητήματα. Μάλιστα. Ακριβώς γιατί ο καθένας υπηρετεί διαφορετικά ταξικά συμφέροντα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Βασίλης Πάπου, είμαι 29 ετών. Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα σε θεωρητικό επίπεδο καταδικάζει την εργοδοτική αυθαιρεσία, την εκμετάλλευση των εργατών και της υπεραξίας τους, ωστόσο στις επιχειρήσεις που το ίδιο διατηρεί, είδα να προβαίνει στις εξής ενέργειες. Το είδα να απολύει εργαζομένους του, το είδα να μειώνει τους μισθούς του στα κατώτατα επίπεδα του μνημονίου, το είδα να τους αφήνει απλήρωτους, έφτασε μέχρι και στο σημείο να κλείσει τον σταθμό, τον τηλεοπτικό που διατηρούσε, ο οποίος είχε δοθεί δωρεάν από το κράτος και το τίμημα της αγοραπολισίας του, από όσο ξέρω, καρπώθηκε το ίδιο. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί εγώ να εμπιστευθώ το ΚΚΕ, όταν στις επιχειρήσεις που το ίδιο διατηρεί, όχι οι καπιταλιστές, που το ίδιο διατηρεί, δεν εφαρμόζει αυτά που ευαγγελίζεται για την σοσιαλδημοκρατία, τον σοσιαλισμό. Ευχαριστώ. Όχι για τη σοσιαλδημοκρατία, για τον σοσιαλισμό. Για το σοσιαλισμό, μαρξισμό, όπως θέλετε. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Να το εξηγήσω αυτό, γιατί είναι ένα ερώτημα και έχει γίνει και πολλή συζήτηση και μάλιστα με τρόπο και με ζητήματα τα οποία δεν ισχύουν. Κοιτάξτε, τι θέλω να πω και θέλω να το ακούσετε αυτό. Όταν λέμε ότι ο ριζοσπάστης, για παράδειγμα, η εφημερίδα του ΚΚΕ, δεν είναι μια οποιαδήποτε εφημερίδα, μια επιχείρηση. Όταν λέμε ότι το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του 902, αυτή που ήταν, δεν είναι μια οποιαδήποτε καπιταλιστική επιχείρηση των ιδιωτών που φτιάχτηκε για να έχει κέρδος, για να μπορεί να ανταγωνίζεται άλλα κανάλια ή άλλες εφημερίδες, για να έχει και κερδοφορία μέσα από τις διαφημίσεις, μέσα από τους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί
αυτός που έχει την εφημερίδα, αλλά είναι εφημερίδα, όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είναι σταθμός του ΚΚΕ, ενός πολιτικού κόμματος δηλαδή. Ένα πολιτικό κόμμα, με βάση και τους νόμους, έχει δυνατότητα να βγάζει εφημερίδες, να βγάζει έντυπα, φυλάδια, αφίσες, να έχει ραδιόφωνο, να έχει τηλεόραση, όπως έχουν και οι υπόλοιποι. Βεβαίως, παίρνει τη μορφή της εταιρείας, διότι έτσι προβλέπει ο νόμος. Δεν μπορεί δηλαδή να πει, α, είναι μια ομάδα ανθρώπων, όπως είναι ένα τμήμα της Κεντρικής Επιτροπής υπεύθυνο για τα μέσα ενημέρωσης και έχει αυτή την αρμοδιότητα. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα πολιτικό κόμμα. Και ένα πολιτικό κόμμα με αυτά που έχει, δηλαδή τι ζει ουσιαστικά και δουλεύει, λειτουργεί μέσα στους νόμους αυτούς, με τις συνδρομές, με τις ενισχύσεις των μελών του, των φίλων του, των οπαδών του, των ψηφοφόρων του. Κάνει οικονομικές εξορμήσεις, αυτή είναι η κύρια πηγή χρηματοδότησης. Οι οποίοι πληρώνουν για αυτά. Συζητώντας με όλα αυτά τα μέλη του κόμματος, από τις οργανώσεις, όταν δεν έχεις να λειτουργήσεις ένα μέσο, την εφημερίδα μπορεί να την κάνεις για παράδειγμα βδομαδιάτικη, να την κάνεις χρονιάτικη, να την κλείσεις ακόμα, αν δεν μπορείς να τη λειτουργήσεις, ή να πεις δεν τη θέλω. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλουμε να το πούμε αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Έχεις εργαζόμενους οι οποίοι έρχονται εκεί, ξέρουν τι είναι. Ξέρουν ότι δουλεύουν σε μια εφημερίδα που δεν είναι οποιαδήποτε. Δεν θα πει ο δημοσιογράφος του ριζοσπάστη. Δεν θα γράψει οποιαδήποτε είδηση. Θα γράψει αυτή την είδηση που θέλει να ενημερώσει το ΚΚΕ και να διαφωτίσει το λαό. Διότι λέει όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. Το ίδιο και 902. Εκεί έρχεται θελοντικά να δουλέψει. Βεβαίως, όταν υπάρχει δυνατότητα οικονομική στο κόμμα, αυτό γίνεται και έτσι συμφωνούν όλοι, έτσι συμφωνούμε όλοι μας δηλαδή. Είτε είμαστε γραμματείς, γενικοί γραμματείς του κόμματος όπως εγώ τώρα, είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είτε εργαζόμενοι σε ένα τμήμα του μηχανισμού, είτε του ριζοσπάστη, είτε του 902 κλπ. Είμαστε εθελοντικά εκεί. Αν αύριο το κόμμα δεν έχει χρήματα να μου δώσει, που δεν έχει σε πληροφόρο σε μια περίοδο, δεν θα πάρω πρώτος εγώ το μισθό. Και δεν τον έχω πάρει βέβαια. Πάρα πολλούς μήνες επίσης. Διότι και άλλοι εργαζόμενοι δεν μπορούν και βάζουμε πάντα σε προτεραιότητα τους ανθρώπους που έχουν οικογένεια, που έρχονται και εργάζονται σε αυτό που λέτε εσείς επιχείρηση. Αλλά δεν είναι επιχείρηση. Ο κομμουνιστής πρέπει να ξέρετε και οι κομμουνιστές περάσαμε πάρα πολλά δύσκολα χρόνια. Και δύσκολες καταστάσεις που δεν οφειλόταν σε εμάς. Ήμασταν στην παρανομία. Ήταν, διοκόντουσαν, ήταν σε εξορίες, σε φυλακές και στη δικτατορία και πριν από αυτή. Και πάντα έβγαινε ο ριζοσπάστης. Εκεί ξέρετε ποια ήταν η πληρωμή. Λίγες ελιές και ένα ψωμί στο δημοσιογράφο και στον τυπογράφο που τύπωνε. Αυτό ήταν. Γιατί αυτό μπορούσε να δώσει το κόμμα για να τον συντηρήσει τότε στην παρανομία. Βεβαίως οι εποχές είναι άλλες. Αλλά σε συνθήκες κρίσης, όπου υπάρχουν δυσκολίες, δεν μπορεί ένας, για παράδειγμα, που εργάζεται στο τάδε τομέα του κόμματος ή είναι δημοσιογράφος να παίρνει για παράδειγμα 1.800 ευρώ επειδή προβλέπει η σύμβαση ΣΥΕΑ ή ξέρω 1.600 ή 2.000 ανάλογα πόσα χρόνια ο κύριος Χατζηνικολάου τα ξέρει έχει εκεί και ένας άλλος να μην παίρνει τίποτα ή να παίρνει 600 ευρώ διότι δεν έχει το κόμμα επειδή είναι γραμματέας μιας περιοχής ή επειδή δουλεύει ας πούμε ξέρω εγώ ως καθαρίστρια για παράδειγμα στο κτίριο του Περισσού. Δεν είναι δίκιο αυτό. Αλλά μιλάμε για πολιτικό κόμμα. Εμείς όταν παλεύουμε τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις τις άλλες, παλεύουμε γιατί εκεί δουλεύουν για το κέρδος, για τον ανταγωνισμό. Όταν πάμε και υπερασπιζόμαστε εργάτες σε εργοστάσια, σε άλλα, ξέρουμε ότι αυτός ο βιομήχανος πάει να κλείσει το εργοστάσιο, διότι θέλει να πάει την επιχείρησή του στη Βουλγαρία, για παράδειγμα. Ξέρουμε σήμερα, και το λέγαμε, έκλεισε η κλωστοϊφαντουργία, η ένδυση. Και εδώ στην Ελλάδα, το 30% αυτό που πουλάνε τα μαγαζιά, η ένδυση, καταναλώνεται από Έλληνες, εργαζόμενους, από Έλληνες πολίτες. Το 30%. Και ξέρετε που παράγεται αυτό στη Βουλγαρία. Είναι 250 επιχειρήσεις εκεί, Ελλήνων επιχειρηματιών, που έφυγαν και απασχολούν στη Βουλγαρία 25.000 εργαζόμενους. Και βγάζουν από την κλωστοϊφαντουργία, βγάζουν την ένδυση, το πουκάμισο, το παντελόνι κλπ. Που έρχεται στην Ελλάδα και το αγοράζουμε πάλι εμείς.
αυτόν τον καπιταλιστή, αυτή την επιχείρηση που απολύει και κλείνει τους εργαζόμενους του εδώ και πάει στη Βουλγαρία της επιχειρήσης του, βεβαίως θα τον παλέψει και θα υπερασπίζει τους εργαζόμενους. Εδώ όμως δεν πρόκειται για τέτοιο πράγμα. Δεν κλείνει μια επιχείρηση έτσι. Δεύτερο ζήτημα για τον 902. Δεν είστε καλά πληροφορημένος. Δεν έδωσε κανένα κράτος χρήματα για να φτιάξει. Ο 902 φτιάχτηκε με τον ιδρώτα των εργαζομένων εκεί, που ήταν μέλη του κόμματος, φίλοι του κόμματος, κνήτες, με τη δουλειά και τις συνδρομές των μελών σε όλη την Ελλάδα. Είτε ο άλλος ήταν αγρότης, ήταν επαγγελματίας, είτε δεν ξέρω τι ήταν ο παππούς του κυρίου Χατζηνικολάου που μας έλεγε πριν, όταν ζούσε και έδινε την ενίσχυσή του. Έτσι φτιάχτηκε ο 902. Έτσι αγόρασε και τα μηχανήματά του, έτσι έβαλε και τις κεραίες του στα βουνά, έτσι μπήκε. Άρα λοιπόν ζούσε από κράτος, εκεί. Όχι, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δίνει μια συχνότητα. Αυτή η συχνότητα είναι κρατικές, ανήκουν στον ελληνικό λαό αυτές. Δεν την πουλάς τη συχνότητα. Δεν πωλήθηκε η συχνότητα. Το κουκουέ την πουλήσε. Δεν μπορείς να την πουλήσεις, μα δεν μπορεί ούτε το κουκουέ να την πουλήσει. Εάν θα την πάρει ο σταθμός που πούλησε όλο το υπόλοιπο και τον αέρα που λέμε βεβαίως να αξιοποιήσει συχνότητα, εξαρτάται από το κράτος αν θα του τη δώσει. Εγώ από τις δεν έχει δικαίωμα ένας να πουλήσει τη συχνότητά του. Εάν ο κύριος Χατζηνικολάου ή εδώ ο ιδιοκτήτης του Star αποφασίσει ότι θέλει να την πουλήσει, να κάνει συνεργασία με άλλους, δεν θα πουλήσει τη συχνότητα. Θα αξιοποιήσει βεβαίως το γεγονός ότι αυτός ο σταθμός έχει τη συχνότητα, αυτή την άδεια, και άρα αυτός που θα την αγοράσει έχει στο μυαλό του ότι βεβαίως μπορώ να διεκδικήσω εφόσον έχω τις προϋποθέσεις. Η συχνότητα παραμένει πάντα δημόσια. Βεβαίως είναι δημόσια. Και δεν εκχωρείται ούτε αγοράζεται ποτέ. Εκχωρείται η χρήση της όμως. Η χρήση της ναι, αλλά πάντα όμως με την αίρεση ότι το Εθνικό Συμβούλιο της Ραδιοτηλεόρασης, το δημόσιο, θα εγκρίνει. Γιατί μπορεί να την απορρίψει. Άρα εσύ δεν πουλάς ή αγοράζεις, ούτε βάζεις συμφωνία τη συχνότητα. Βεβαίως αξιοποιείς αυτή τη δυνατότητα που έχεις. Αλλά να τα εξηγούμε αυτά. Διότι δεν ισχύουν. Είναι πράγματα που δεν ισχύουν και πρέπει να τα μάθει. Να μας βοηθήσει ο κ. Χατζηνικολάου, θα επαναλάβω αυτό που διάβασα στις εφημερίδες και άκουσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι η συχνότητα εκχωρήθηκε σε εφοπλιστή και μάλιστα το συμβόλαιο έγινε σε offshore εταιρεία στην Κύπρο. Αυτό έχω μάθει εγώ. Ναι, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Δεν ισχύει. Εμείς τα είπαμε ανοιχτά όλα αυτά. Είναι δημόσια έγγραφα, είναι κατατεθειμένα. Είναι και στα δικηγορικά γραφεία και στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Είναι όλα καταχωρημένα με ονόματα, με υπογραφές, με διευθύνσεις κλπ. Μικρή διακοπή, 2-3 λεπτών. Ζωηρεύει η συζήτηση, το είδατε. Σας περιμένουμε.